Για την κατάσταση της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομέου τώρα, ο οποίος εισήχθη προληπτικά σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης με συμπτώματα κορονοϊού, θα μας ενημερώσει η Αδαμαντία Λιόλιο. Αδαμαντία. Υπό παρακολούθηση, Γιάννη, από το ιατρικό προσωπικό κεντρικού νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται για δεύτερη μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομέος. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Χθε βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό μετά από τεστ που έκανε στο πλαίσιο των τακτικών διαγνωστικών ελέγχων που γίνονται στο φανάρι και ο Παναγιώτατος είναι πλήρως εμβολιασμένο. Να πούμε ότι σήμερα επικοινώνησε μαζί του ο Πρωθυπουργό τη χώρα μα, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπω και η σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, για να το εκφράσουν προσωπικώ το ενδιαφέρον του και τι ευχέ για ταχεία ανάρρωση. Ενώ και ο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο επικοινώνησε μαζί του, εκφράζοντα το ενδιαφέρον του και ο Αρχιεπίσκοπο τη Αλβανία, yes. ο Αναστάσιο επίση. Ενώ χθε είχε επικοινωνία και ο καθηγητή, ο κύριο Τσιόντρα. Και φυσικά θερμέ ευχέ έχει και από τον πρόεδρο τη Τουρκία, τον Ερντογάν, καθώ χθε επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ο Υπουργό Υγεία τη Τουρκία, ο Φαχρετίν Κότσα. Φυσικά και ο ίδιος τους ευχαρίστησε, ενώ φυσικά έχει τις ευχές από όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο.